Το πρώτο τους φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους εν ώψη της νέας σεζόν στην τρίτη εθνική κατηγορία αλλά και της συμμετοχής τους στο κύπελλο Ελλάδας που ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου έδωσαν στην Ορεστιάδα ο Ρέστης και ο Πανθρακικός. Ο Πανθρακικός προηγήθηκε με το Βάσκο. Μετά από ωραία συνεργασία, η μπάλα κατέληξε στον επιθετικό της ομάδας της Κομωτινής που την έστειλε εύκολα στα δίχτυα για το 0-1. Ο Ρέστης ισοφάρισε με έναν γκολ ποίημα του Βαρσαμίδη με απίστευτη εκτέλεση φάουλ από δύσκολο σημείο, κάνοντας το 1-1. Η ομάδα της Ροδόπης πέρασε μπροστά με 2-1, με τον Καψάσκι από κοντά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο δεύτερο μέρος. Το τελικό 2-2 διαμορφώθηκε μετά από κεφαλιά του Θεμελή, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Το Σάββατο 17 Αυγούστου, ο Πανθρακικός θα υποδεχθεί αυτή τη φορά στην Κομωτινή τον Ορέστη. Το πιο σημαντικό ήταν να τελειώσουμε το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάποια απώλεια, κάποιο τραυματισμό. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Είχαμε αντιμετωπίσει μια εξαιρετική ομάδα, νομίζω φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά νομίζω τα παιδιά δουλέψαν πάρα πολύ καλά στο πλάνο που είχαμε και τακτικά. Σίγουρα δημιούργησαν κάποια λάθη, όμως η συνολική εικόνα είναι ότι δουλέψαμε πάρα πολύ καλά, ειδικά στο αμυντικό μας κομμάτι. Δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις. Μπήκαμε βέβαια κάπως λίγο φοβισμένα στο πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό να βρούμε τα πατήματά μας. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό, καινούριος προπονητής, καινούργιοι παίχτες. Αλλά νομίζω όσο περνούσε η ώρα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Βέβαια έχουμε πάρα πολύ δουλειά και στο τακτικό κομμάτι να βγούμε λίγο πιο πολύ στην επίθεση. Και κυρίως λίγο στη φυσική κατάσταση, γιατί βλέπουμε ότι οι παίχτες μας, επειδή είχαν πολύ μεγάλη αποχή, πρέπει να έρθουν γρήγορα σε μια εξαιρετική φυσική κατάσταση, γιατί το ποδόσφαιρο έχει γίνει πολύ επιτητικό. Αλλά νομίζω ήταν μια πάρα πολύ καλή προπόνηση σημερινή. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα φέτος με κάποιες νέες προσθήκες για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο Πανθρακικός πρέπει να παίζει μόνο γι' αυτό. Οι παίχτες που έχουμε αποκτήσει γνωρίζουν ακριβώς που έχουν έρθει. Εντάξει, να έχουμε την υγεία μας και όλα να πάνε καλά. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι με τη σκληρή δουλειά και με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε, γιατί έχουμε παίχτες με αξία, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας.